Εάν το νομοσχέδιο Ραγκούση για την απελευθέρωση του επαγγέλματος του ταξί ψηφιστεί και ισχύσει, τότε ποια θα είναι τα νέα δεδομένα που θα ισχύσουν στην χώρα μας, τι αλλάζει και γιατί τόσοι χιλιάδες οδηγοί ανά την χώρα διαμαρτύρονται και για άλλη μια φορά τραβάνε χειρόφρενο και προτιμούν να θυσιάσουν το μεροκάματό τους σε εποχές δύσκολες. Στη Λαμία οι οδηγοί των ταξί δεν χάνουν την ευκαιρία να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό τι σημαίνει απελευθέρωση. Πλέον δεν θα υπάρχει ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά όλοι θα είναι υπάλληλοι μεγαλοεταιριών. Οι άδειες που αγοράσανε τουλάχιστον 120.000 ευρώ η μία θα χάσουν την αξία τους. Είναι, όπως μας εξηγούν, σαν να αγοράζει κάποιος ένα σπίτι, να χρεώνεται με δάνειο και να έρχεται το κράτος με το έτσι θέλω και να του το παίρνει. Έχουμε συγκεντρωθεί στον χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης. Το πρόγραμμά μας το σημερινό είναι πορεία προς το κέντρο της πόλης, όπου θα μεταβούμε στο γραφείο του κύριου Περιφερειάρχη, θα έχουμε μια συνάντηση. Αύριο πάλι θα έχουμε συγκέντρωση στην έκθεση Λαμίας, 12 ώρα θα αναχωρήσουμε με λεωφορεία, θα μεταβούμε στην Αθήνα, όπου θα γίνει πορεία στη Βουλή, όπου συνδυάζει και το ΚΤΕ Μεταφορών και Υποδομών. Με την ευκαιρία που μου δίνετε μέσα από το κανάλι σας, καλούμε όλους τους βουλευτές του νομού Φθιώτιδας, όλων των κομμάτων, να σταθούν δίπλα μας, ώστε να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο του κ. Ραγκούση. Επειδή είμαι χρόνια βασικός υποστηρικτής της κυβερνητικής παράταξης, θλίβουμε, γιατί είναι το βασικό της σχέδιο να φτάσει τον ελληνικό λαό εκεί που ακριβώς ρωτήσατε εδώ, ότι να χαθούν τα ελεύθερα επαγγέλματα, να φτάσει το ποσοστό από ό,τι έχουμε μάθει γύρω στα 25% από 50 που είναι τώρα, 52, και να φτάσει ίσως και κάτω από το 25%. Αυτό είναι το τελικό της σχέδιο. Θέλει να καταργήσει το μικροεπαγγελματία. Θέλει τα ταξί να τα πάρουν κάποιες εταιρείες. Και θα είναι οι κάποιοι αυτοί και εμείς θα είμαστε το τίποτα. Μήπως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει να έρθουν εταιρείες στη χώρα μας? Μήπως πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε? Έχουμε συνειδητοποιήσει πολύ καλά. Το νιώθουμε πολύ καλά στο πετσί. Αν εσείς στα 50 σας χρόνια, στα 60 σας θα γίνετε υπάλληλος ξαφνικά. Στα 60 μου χρόνια θα γίνω υπάλληλος ή τίποτα. Ή άνεργος. Και θα κάνετε ό,τι σας λένε. Ό,τι μας λένε, αλλά το πιο πιθανό είναι να είμαι άνεργος. Άνεργος. Ακού που έχει αυτό το νομοσχέδιο. Από ό,τι ξέρουμε που θέλει να περάσει ο κύριος Υπουργός, είναι ότι όχι μόνο θέλει να δώσει το ταξί να το διοικούν οι εταιρείες, αλλά θέλει να τους το δώσει και τζάπα, δηλαδή να μην ρισχάρουν τίποτα αυτοί. Δηλαδή βλέπουμε κάτω στην Αθήνα βγήκαν και είπαν ότι κάποιοι κύριοι έχουν κάνει αίτηση για 1.500 άδειες. Δεν φτάνει που θέλει, αυτοί οι κύριοι, αν θέλουν να επενδύσουν στο ταξί, θα μπορούσαν να βάλουν χρήματα, να πληρώσουν κάποιες άδειες και να επενδύσουν, αν νομίζουν ότι το ταξί βγάζει και έχουν κέρδος. Αλλά δεν το θέλουν, θέλουν να πάρουν το ταξί τελείως δωρεάν και με επιδοτήσεις και αυτοί να έχουν 1.500 άδειες δωρεάν τελείως, εμείς να τις έχουμε πληρώσει, εμείς να είμαστε χρεωμένοι και να υπάρχει ανταγωνισμός. Πώς? Μου είπε το κράτος ότι δεν μπορώ να σου δώσω άδεια, πρέπει να πουληθεί κάποια για να την αγοράσεις. Εγώ λοιπόν έκανα αυτό το οποίο μου είπε η πολιτεία. Και πώς θα πληρώσω? Θα σας πω αμέσως. 120.000 την άδεια και 20.000 το αυτοκίνητο, το οποίο ανεξάρτητα της άδειας. Ένα λοιπόν, σπίτι. Προσέξτε. Όταν πήγα λοιπόν στην εφορία, η εφορία πρέπει να το τονίσετε αυτό, αυτό να το τονίσετε, επαναλαμβάνω, έγινε κάτω από τα μάτια της πολιτείας, υπό το βλέμμα της εφορίας. Ποιο? Μου λέει, πόσο το πήρε το ταξί? Μάλλον δεν μ' άφησε να τη ρωτήσω καθόλου. Μου λέει 120 θα πληρώσετε την υπεραξία αυτού. Δηλαδή, μου καθόρισε το κόστος της αγοράς το κράτος. Έτσι, καλά μέχρι εδώ. Ωραία. Έρχεται λοιπόν σήμερα, μετά από 2,5 χρόνια, έτσι, γιατί ο κύριος Ραγκούσης έτσι δεν ξύπνησε καλά, γιατί πιστεύω ότι πληρώνει την αντικατάστασή του από το κορυφαίο Υπουργείο. Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Με αναγκάζει εμένα σήμερα στα 50 μου να φύγω να γίνω μετανάστης. Πώς θα ζήσω εγώ? Δηλαδή, εχθές όποιος ήταν τυχερός, σήμερα όποιος είναι τυχερός ζει και όποιος είναι άτυχος πεθαίνει. Το σχέδιο αυτό είναι φοροεισπρακτικό στην κυριολεξία. Γιατί αυτό? Επειδή το κράτος αυτή τη στιγμή δεν ξέρει από πού να κρατηθεί και δεν φταίμε εμείς γι' αυτό, μας φορτώνουν ένα βάρος που δεν μας ανήκει, που δεν μας ανήκει στην κυριολεξία, γιατί εμείς είμαστε οι μόνοι που αγοράσαμε αυτή τη δουλειά για να ζήσουμε. Πληρώνουμε τους φόρους μας, πληρώνουμε το τσά. Αύριο λοιπόν. Με αυτές τις συνθήκες που θέλει να επιβάλλει
η πολιτεία, θα έρθουν άλλα 500 ταξί εδώ. Γιατί όποιος θέλει θα πάρει ταξί, έτσι δεν είναι, αφού πληρώνει τις προϋποθέσεις. Πώς θα ζήσουν αυτοί, δεν είναι κοροϊδία και για αυτούς που θα έρθουν? Σήμερα είχαμε μία επαφή με τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Περγαντά, και μπορώ να πω ότι αντλήσαμε μία ελπίδα για το δίκαιο αγώνα που κάνουμε. Πρέπει να του δώσαμε να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται και εκείνος συνένεσε, και πρέπει και όλος ο κόσμος να καταλάβει ότι με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δεν ανοίγει το επάγγελμα, κλείνει για τους μικρούς και ανοίγει μόνο για τις μεγάλες εταιρείες. Είχαμε ως Ένωση Περιφερειών Ελλάδας το καλοκαίρι διαμεσολαβήσει ώστε να λυθεί η απεργία και να μπορέσουμε μέσα σε ένα κλίμα συμφωνιών και συνένεσης να καταλήξουμε σε ένα νομοσχέδιο κοινά αποδεκτό. Αυτή είναι η θέση μας, η θέση της Ένωσης Περιφερειών.